Ζαχαρίας Μίχας, Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων, defensepoint.gr. Καλησπέρα, Ζαχαρία. Καλησπέρα, Λαμπρό. Λοιπόν, αυτό το θέμα το έχουμε θίξει ούτως ή άλλως, δημιουργεί μια πολιτική ρευστότητα ή μη και ρευστοποίηση, έτσι. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την πορεία της χώρας συνολικά σε μια συγκυρία όπου τα πάντα γύρω μας αλλάζουν. Έτσι, γύρω μας ο χάρτης αλλάζει και αλλάζει με αίμα. Και δεν αναφέρομαι στην Ουκρανία, σε όλο τον περίγυρο. Η χώρα υποτίθεται ότι έχει κάνει τις επιλογές της, όχι ότι έχει κάνει τις επιλογές της, έχει χαράξει μια τροχιά. Αυτή η τροχιά τώρα κινδυνεύει να τεθεί υπό αμφισβήτηση λόγω της πολιτικής ρευστότητας και ρευστοποίηση, επαναλαμβάνω, και προσέχω τα λόγια μου. Στο ιστορικό, τι βλέπεις? Λάμπρο, πολύ συχνά και με πάρα πολλές αφορμές, θα ξέρεις, επειδή έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί, ότι ξεχωρίζω το τακτικό επίπεδο από το στρατηγικό επίπεδο. Και όταν συμβαίνει μια τακτική συγκυρία η οποία έχει τη δυναμική να επηρεάσει τη μεγάλη εικόνα, το στρατηγικό επίπεδο, είναι κάτι που με ανησυχεί πάρα πολύ και ασχολούμαι με αυτό για να προσπαθήσω να διακρίνω τι θα μας φέρει αυτό μπροστά, γιατί μπορεί αυτή τη στιγμή να ασχολούμαστε με το τρένο, με τα λάθη, με την αβελτηρία μας και διαχρονική επί δεκαετίες, όλα αυτά είναι καλά, αλλά αυτή τη στιγμή που βγαίνει αυτό το θέμα μπροστά και ο τρόπος με τον οποίο το διαχειριζόμαστε μου δημιουργεί στο μυαλό την υποψία ότι ίσως, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, βγάζουμε στην επιφάνεια κάποια σενάρια. Αν μπορείς, συγγνώμη, Ζαχαρία, αν έχεις χάρτη, βγάλω το και δεν σε ακούμε καλά. Λέω, μ' ακούς λίγο καλύτερα? Κάπως καλύτερα, ναι, για πες. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε το συνολικό ζήτημα με μεγαλύτερη περίσκεψη. Έχω πολλές φορές μιλήσει για την ανάγκη αυτοπεριορισμού του καθενός, δηλαδή να βάζουμε κάποια όρια στη συμπεριφορά μας ώστε να μην δημιουργήσουμε χειρότερα προβλήματα από αυτά που υποτίθεται ότι διώκουμε να λύσουμε. Η γεωπολιτική ρευστότητα που υπάρχει στην περιοχή και πράγματα τα οποία περιμένουμε να μας συμβούν, πρέπει να μην επιτρέψουμε την τακτική συγκυρία που μας προσδιορίζει αυτή τη στιγμή το δυστύχημα, το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, πρέπει να το διαφυλάξουμε και αυτό πρέπει να διαφυλαχθεί διακομματικά. Τι εννοώ? Εννοώ ότι όλη αυτή η φασαρία που θα γίνει και ειδικά σε μια προεκλογική περίοδο που είναι εμφανή τα πολιτικά κίνητρα της κάθε πλευράς, του κάθε κόμματος, της κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένης, πρέπει να ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μας δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα. Όλοι περιμένουν κάτι να γίνει στην Ουκρανία από την πλευρά των Ρώσων. Δεν πρέπει να μας κοροϊδέψει η συγκυρία του τι γίνεται στην Τουρκία αυτή τη στιγμή, γιατί πολύ φοβάμαι ότι την επόμενη ημέρα μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με τη χειρότερη, μορφή του ισλαμοκεμαλισμού, αυτού του περίεργου γάμου που δείχνει μια Τουρκία στραμμένη προς τον Ευρασιανισμό, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να εγκαταλείψει τα δυτικά, άρα θα συνεχίσει να στρέφεται εναντίον του ελληνισμού. Με ανησυχεί πάρα πολύ αυτή η κυρία, η Αξενέρ, που μου θυμίζει κατά μια πολύ χειρότερη εκδοχή της Τσιλέρ, η οποία δηλαδή πολύ πιο φανατική και θρησκόληπτη, αν θέλεις, εκδοχή της Τσιλέρ. Φοβάμαι ότι θα έχουμε εκπλήξεις μπροστά. Τι θέλω να προτείνω? Για μένα, η γνώμη μου είναι ότι μαζί με την αντιμετώπιση του εσωτερικού προβλήματος που έχουμε στον τομέα των σιδηροδρόμων, πρέπει πάντα να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας την επόμενη μέρα, οπότε δεν πρέπει να σταματήσουμε την προσπάθεια επανεξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων, να κοιτάξουμε την άμυνά μας, να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα, αλλά πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε και αυτή την υπόθεση των διεθνών συμμαχιών που έχει η χώρα. Και πρέπει να προσπαθήσουμε να μην χρησιμοποιούμε οτιδήποτε μας βολεύει από το εξωτερικό για να, να εξυπηρετήσουμε εσωτερικούς πολιτικούς στόχους. Λοιπόν, για να γίνει αυτό κατανοητό, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει κάνει κάποιες συμπλογές, έχει κάνει κάποιες συμμαχίες και έχει δρομολογήσει και ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα. Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον το οποίο αλλάζει και αλλάζει με τρόπο βίαιο, στρατιωτικό, πολεμικό κλπ. Το οποίο θα συνεχιστεί. Εάν κάποιοι, είτε σύμμαχοι, είτε εταίροι, είτε και αντίπαλοι, εκτιμήσουν ότι η πολιτική ρευστότητα, ότι η τραγωδία αυτή δημιουργεί εσωτερική πολιτική ρευστότητα και αυτή θα θέσει ένα αμφιβόλο τις επιλογές μας, δηλαδή αύριο μπορεί να υπάρχει μια διαφορετική πολιτική κατάσταση που θα αναθεωρήσει τις επιλογές της χώρας, αυτό θα προκαλέσει ζημιά ή ενδεχομένως και καταστροφή πολύ μεγάλη. Και προσέχω πολύ τα λόγια μου, αλλά επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις, σε τέτοιες συγκυρίες όπου κινούνται τεκτονικές πλάκες στο διεθνές σύστημα, εάν
γίνει ένα λάθος βήμα, μπορεί οι πλάκες να σε συνθλίψουν. Δεν είναι απλά ότι θα έχεις μια αστοχία. Μπορεί να εξελιχθεί και σε στρατηγικό θέμα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ότι έχουμε μια τραγωδία, το οποίο είναι στο τακτικό επίπεδο. Εντάξει, αναδεικνύει και στρατηγικά θέματα δημόσιας διοίκησης, το τι γίνεται στο εσωτερικό του, κατά πόσο ελέγχουμε τις υποδομές, που είναι βασικό. Από εκεί και πέρα όμως, αν αυτό δημιουργήσει μια πολιτική αναταραχή, να το πω έτσι, που θα θέσει ένα αμφιβόλο τις επιλογές μας και αρχίσουν διάφοροι με τους οποίους έχουμε κάνει κάποιες συμφωνίες να αναθεωρούν και να μας βλέπουν αλλιώς, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη καταστροφή. Να σου προσθέσω κάτι που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Να σου πω ότι δεν είναι συμβατό από τη μία να συνωμοσιολογούμε σε εισαγωγικά και να λέμε ότι ενδεχομένως η αναταραχή στη χώρα να βολεύει ακόμα και φίλους και συμμάχους. Είναι μια άποψη που έχει πάρα πολλούς οπαδούς στην Ελλάδα. Και θα τα εξηγήσουμε, ναι. Και σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία να μην δίνουμε σημασία καθόλου, να μην το εξετάζουμε και να μην καταλαβαίνουμε ότι όντως η πολιτική αστάθεια και η έλλειψη σταθερότητας, δηλαδή ένα ισχυρό χέρι που να κρατάει τα γέμια στο εσωτερικό, ότι δεν μπορεί να τύχει χειραγώγησης και αξιοποίησης για να εξυπηρετηθούν οι στόχοι και εξωτερικής πολιτικής και γενικότερα στην περιοχή, ακόμα φίλων και συμμάχων. Δηλαδή είναι βασική προϋπόθεση να μπορέσουμε να κρατήσουμε ενωμένο το εσωτερικό μέτωπο και σε ένα όριο την εσωτερική αντιπαράθεση, για να μην επηρεάσουμε και αυτό το διεθνές, το παγκόσμιο επίπεδο των ισορροπιών που θα το βρούμε μπροστά μας. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη περίσκεψη και προσοχή και θα έπρεπε να μπορούν να το καταλαβαίνουν και οι βασικοί αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων. Δεν είμαι 100% σίγουρος ότι όλοι το αντιλαμβάνονται, ώστε να αυτοπεριοριστούν. Δεν είπε κανείς να μην καταγγείλει ένας τον άλλον. Θέλει λίγο όμως προσοχή στο περιεχόμενο αυτών των καταγγελιών. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όπως κάνουμε εξάλλου εδώ πέρα, είναι ήδη εμφανής για όποιον βλέπει η παρέμβαση τρίτων παραγόντων στην εκμετάλλευση του γεγονότος. Το βλέπει κανείς στο δρόμο, το βλέπει στο πεζοδρόμιο, τα βλέπει στα επεισόδια. Τολμώ να πω ότι το βλέπει και δυστυχώς σε πολιτικές τοποθετήσεις. Το υπονόησε, το έχω το πω πιο ανοιχτά. Κάποιοι προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν την κατάσταση. Είναι σαφές ότι υπάρχει παρέμβαση ξένων. Το βλέπει κανείς και από τα συνθήματα τρίτων κέντρων, να το πω έτσι πιο γενικά. Το βλέπει κανείς από τα συνθήματα ότι εκμεταλλεύονται τη συγκυρία για να δημιουργήσουν αναταραχή. Έτσι, και πολιτική ένταση και πολιτική ασάφεια και πολιτική αβεβαιότητα, με ό,τι σημαίνει αυτό για τη χώρα, και να εκτρέψουν την ατζέντα που δεν τους βολεύει. Καλώς ή κακώς η χώρα κάνει κάποιες επιλογές. Δεν τους βολεύει όλους. Κάποιοι είναι μαζί μας, κάποιοι είναι απέναντι. Αυτοί που είναι απέναντι λοιπόν βλέπουν μια ευκαιρία τώρα να ακυρώσουν την ατζέντα. Το βλέπεις στον δρόμο, παραλαμβάνω, διότι αυτοί οι οποίοι έχουν βγει έξω και σπάνε και καίνε δεν πενθούνε. Έτσι, αυτοί είναι χειραγωγημένες ομάδες, οι οποίες τουλάχιστον εξ όσων μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια εικόνα, ορισμένοι έχουν έρθει και απ' έξω. Έχουμε μια επανάληψη δηλαδή του 8, μια προσπάθεια επανάληψης του 2008 και μια προσπάθεια να αλλάξουν τα πράγματα στο εσωτερικό προς το χειρότερο. Λαμπρό μου, συγγνώμη και θα σας διακόψω αυτό, γιατί είναι κάτι που το ακούω και το έχω ακούσει και εγώ και στο επιβεβαιώνω. Αλλά είναι κάτι που με εκνευρίζει πάρα πολύ ως ειδικευόμενο, ως ένας άνθρωπος που ειδικεύεται στον τομέα της εθνικής ασφάλειας. Διότι εδώ πέρα πηγαίνουμε πάλι σε αυτό που λέμε για κουλτούρα εθνικής ασφαλείας. Εδώ μιλάμε για ένα ζήτημα επιβίωσης του ελληνισμού και του ελληνικού κράτους. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Δηλαδή, ελπίζω αυτό που δεν μπορεί να ακούω, να ακούς εσύ και να σε ακούω εγώ και να σου το επιβεβαιώνω, γιατί όντως το έχω ακούσει κι εγώ, να μην έχουν επιληθεί οι αρμόδιοι του ελληνικού κράτους, και καταλαβαίνεις για ποιες υπηρεσίες εννοώ. Αν υπάρχει τέτοιο πράγμα, δεν ήθελα να σας το αναφέρω εγώ, για τον πολύ απλό λόγο δεν μπορώ να το αποδείξω. Αλλά εάν υπάρχει, πρέπει να υπάρξει άμεση παρέμβαση. Διότι μπορούμε να αντιληφθούμε με βάση την εικόνα όπως και διαμορφωθεί πριν το δυστύχημα, ποιοι θα ήθελαν για παράδειγμα να αποσταθεροποιήσουν εσωτερικά την Ελλάδα και με ποιο τρόπο. Διότι έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα. Δεν είμαστε αφελείς, δεν πρέπει μάλλον να είμαστε αφελείς, και πρέπει απλά να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για να προλάβουμε, άμα πάει οποιοδήποτε να χειραγωγήσει την εσωτερική πολιτική σύγκρουση. Είναι δικαίωμα δημοκρατικό να τσακωνόμαστε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και καλώς θα κάνουμε. Να το αυτοπεριορίσουμε όμως, όσο γίνεται να αυτοπεριοριστούμε, για να μην δώσουμε, να μην επιτρέψουμε σε οποιονδήποτε διεθνή παράγοντα, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, και αντιλαμβάνεσαι σε τι αναφέρομαι, να προσπαθήσει να αποσταθεροποιήσει τη χώρα. Η χώρα πρέπει να περπατήσει ήρεμη στις ράγες που έχει χαράξει, με τις συμμαχίες που έχει χαράξει, να συνεχίσει τα έργα που έχει ξεκινήσει, διότι διαφορετικά μπορεί σε 4-5 χρόνια από τώρα να εκπλαγούμε με αυτά που θα δούμε μπροστά μας.
Να επιμείνω σε αυτό που προανέφερες, ότι στην Τουρκία, από ό,τι φαίνεται, πάμε για μία σύνθεση. Ότι η επόμενη μέρα στην Τουρκία θα είναι μία σύνθεση η οποία θα είναι πολύ χειρότερη από τη σημερινή, από αυτή του Ερντογάν. Δηλαδή, μία σύνθεση του Ερντογάν με την Αξεδέρ, δηλαδή ο Ισλαμοκεμαλισμός στην απόλυτη μορφή του, που σημαίνει μία Τουρκία πολύ πιο επιθετική, ενδεχομένως μία καλύτερη διαχείριση των σχέσεών της με τη Δύση, με ό,τι αυτό σημαίνει για μας, και εμείς να έχουμε αποσταθεροποιηθεί εσωτερικά και να τίθενται ένα αμφιβόλο οι δικές μας επιλογές. Χειρότερος συνδυασμός από αυτό είναι, δεν υπάρχει. Ακριβώς. Είναι συνδυασμός καταστροφής. Δηλαδή απέναντι Ακριβώς. να το έχεις με τον αρισμένο, γιατί η διαφορά ποια είναι. Ότι απέναντι η πολιτική αντιπαράθεση δεν αφορά το εξωτερικό τους μέτωπο σε ό,τι αφορά εμάς, Ελλάδα και Κύπρο. Έτσι. Εκεί είναι ο ένας υπερθεματίζει εναντί του άλλου. Εμείς έχουμε το αντίθετο. Είδα μερικά συνθήματα και μερικές αναρτήσεις και μερικά δημοσιεύματα που είναι σαφές ότι είναι εργαλειοποιημένα. Και εγώ προσωπικά το ανέμενα, νομίζω και εσύ. Δίνουμε λεφτά για εξοπλισμούς και δεν έχουμε τρένα. Το πιάσε το υπονόμενο. Κάποιοι τώρα προσπαθούν να εκτρέψουν τους εξοπλισμούς λέγοντας, αφού δεν έχουμε τρένα, τι θα θέλετε, τα Ραφάλ και την Μπελαρά. Είναι σαφής η προσπάθεια τώρα να υπονομευτεί η συνολική κατάσταση, έτσι. Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα και δεν γίνεται όλοι να συμφωνούμε ότι έρχονται σιγά σιγά διευθυντής στην ευρύτερη περιοχή και η ώρα των διευθυντήσεων να μας βρει εδώ μέσα διχασμένους και χωρίς μια σταθερή κυβέρνηση που να κρατάει τα γκέμια και να μπορεί να ορίσει το αύριο της χώρας. Γιατί και σε αυτό το τομέα θα υπάρξει διχασμός. Δηλαδή έως πού μπορεί να φτάσει η Ελλάδα και να αποδεχθεί διευθυντήσεις οι οποίες δεν θα καταπατούν βάναυσα τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Νομίζω ότι έχεις απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι πρέπει η ίδια η πολιτική ηγεσία κάποια στιγμή να το θέσει αυτό το θέμα στην κοινωνία. Ίσως η επικείμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Συλλογιάν της Γαλλίας που έχει προαναγγελθεί και μάλλον θα είναι και ο Γάλλος Πρόεδρος εκεί πέρα, θα είναι η καλύτερη ευκαιρία να δοθεί ένα σήμα, όχι για να αλλάξει ατζέντα, αλλά για να μέσα στην ατζέντα που υπάρχει αυτή τη στιγμή να την εμπλουτίσουμε και να προσπαθήσουμε να βάλουμε όλες τις παραμέτρους εκείνες ώστε η κοινωνία να συνειδητοποιήσει το πρόβλημα και να στηρίξει οτιδήποτε θα κρατήσει γερά τα γέμια της χώρας. Θα την πάει, δηλαδή να μην έχουμε ένα εκτροχιασμό τρένου ο οποίος θα οδηγήσει στον εκτροχιασμό μιας χώρας. Θα το πω απλά και δημοσιογραφικά σχηματικά. Αυτή είναι η μεγάλη μου αγωνία και ελπίζω να διαψευστώ σε όλους μου τις ανησυχίες και τους φόβους. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, δεν το αντιλαμβάνονται όλοι και δεν το αντιλαμβάνονται αυτοί που θα έπρεπε να το αντιλαμβάνονται πρώτοι, διότι έχουν και ευθύνη. Αναφέρομαι στα πολιτικά κόμματα και στους επικεφαλείς κομμάτων. Προφανώς και θα υπάρξει πολιτική αντιπαράθεση, προφανώς και θα πρέπει να αναζητούν ευθύνες όπου υπάρχουν και για όποιον υπάρχουν. Αυτό όμως είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τη γενική πορεία της χώρας. Γι' αυτό λέω ότι εδώ υπάρχει μια ενεργοποίηση, να λέμε τα πράγματα έτσι ανοιχτά, ξένου παράγοντα, ο οποίος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτό, να χειραγωγεί ήδη το πεδίο, ενώ με τις φασαρίες κλπ. Είναι προφανές ότι υπάρχουν ομάδες που είναι χειραγωγημένες, οι τύποι με τις κουκούλες, οι οποίοι εμφανίζονται σε αυτές τις περιπτώσεις με τα γνωστά συνθήματα, γιατί όλο αυτό έχει σαφή υβριδικό χαρακτήρα. Έτσι. Από τη μία καίνε και σπάνε, από την άλλη γράφουν συνθήματα αυτά τα περίεργα, τα οποία ξέρει, δεν μας νοιάζει η χώρα, είναι η δική μας νεκρή, είναι άλλη, δηλαδή όλο το πακέτο το υβριδικό. Και από την άλλη κάποιοι αυτούς τους υποθάλπους. Δηλαδή δεν βγαίνουν να διαχωρίσουν και να πούνε ότι ξέρετε, εμείς είμαστε με τους ανθρώπους που διαμαρτύρονται για την τραγωδία, για το δυστύχημα, αλλά με τους άλλους δεν έχουμε καμία σχέση. Τους εργαλειοποιούν στην ατζέντα τους. Δεν διαχωρίζουν. Λαύρο μου, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, μπορεί οποιοδήποτε να έχει τη δική του ατζέντα και να επιχειρεί να την υποβάλει στην Ελλάδα. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Με τους κουκουλοφόρους δεν γίνεται, ναι. Όμως. Κόμμα το οποίο. Να κλείνει το μάτι τους κουκουλοφόρους δεν γίνεται αυτό, πράγμα. Πρόσεξε λίγο. Παντού γίνεται στον κόσμο με κάποιο τρόπο να προσπαθεί να χειραγωγήσει τη συζήτηση. Εμένα το πρόβλημά μου όμως είναι διαφορετικό. Δεν θέλω να γινόμαστε στο εσωτερικό χρήσιμη λύθη του οποιοδήποτε. Ναι. Και θα σου το πω τελείως απλά και σχηματικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, μέσα σε ένα δυστύχημα. Ξαφνικά έχουν προκύψει αναφορές οι οποίες θα μπορούσαν να παρεμβάλλουν άσχημα τις σχέσεις με την Ιταλία και με το Ισραήλ, για να κάνουμε μια αρχή και μόνο. Mm-hmm. Δηλαδή αρχίζουμε και παίζουμε κάποια χωρίς να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, αρχίζουμε να παίζουμε και εγώ μιλάω καθαρά για τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, το οποίο με απογοήτευσε αυτό συγκεκριμένα. Γιατί? Και στενοχωριέμαι ειλικρινά. Γιατί? Δεν μπορεί να λέμε ας πούμε έτσι τόσο αβασάνιστα τι φορτίο έφερνε το τρένο. Άμα το θέτεις ως ερώτημα, συγγνώμη αν έχεις την απάντηση, υποχρεούσε να τη βγάλεις στη δημοσιότητα και να πεις ότι υπάρχει η πληροφορία αυτή. Ισχύει. Τι υπονοείται, συγγνώμη. Δεν το πιούμε αντισημητικά, αντανακλαστικά. Συγγνώμη δηλαδή.
Και αυτό θεωρώ ότι θα είναι και εσωτερικό πρόβλημα. Διότι αν. Τι υπονοεί, ακούσω... δεν το είδα κιόλας. Τι υπονοείται, ότι μετέφερε τι. Δεν ξέρω τι υπονοείται, αλλά όταν γράφεται γιατί υπήρχε μια Ισραηλινή εταιρεία που τι μετέφερε από το ύφος και μόνο της ανάρτησης, τι μετέφερε αυτή η Ισραηλινή εταιρεία. Και υπάρχουν στα κοινωνικά δίκτυα αναφορές για όπλα το ένα το άλλο. Μα είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να κινούντουσαν με σιδηρόδρομο και να μην είχε προσωπικό ασφαλείας, απλά να πηγαίνανε μόνα τους και να πηγαίνανε από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή είναι ορισμένα πράγματα τα οποία με τρελαίνουν πραγματικά. Δεν θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Και αν υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο ως πληροφορία, όχι, δεν πρέπει να περιμένεις να το φέρεις στην Βουλή. Πρέπει να το θέσεις κατευθείαν στο δημόσιο διάλογο με ερωτηματικό. Παιδιά, ισχύει αυτό ή δεν ισχύει? Διότι έτσι με το συνωμοτικό τρόπο με τον οποίο κινούμαστε στα κοινωνικά δίκτυα, φοβάμαι ότι δημιουργούμε πρόβλημα στις Έλληνο-Ισραηλινές σχέσεις. Mm-hmm. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τις ελληνοϊταλικές σχέσεις. Στοχοποιήσαμε την εταιρεία που έχει πάρει. Καλά, η εταιρεία έχει θέματα. Χίλια στραβά έχει η εταιρεία. Καταρχήν είναι εξαφανισμένη. Δεν έχει βγει κάποια εταιρεία να πει. Δεν σημαίνει ότι για να μην διαταράξουμε τις. Εδώ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έτσι. Η εταιρεία είναι ιταλική. Τώρα αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό διαταράξει σχέση μας με την Ιταλία. Δεν υπάρχει θέμα για την ιταλική κυβέρνηση. Υπάρχει μια θα μπορούσε να είναι ελβετική. Προσπαθούμε να το διευκρινίζουμε όμω. Πρέπει να προσπαθούμε να το διευκρινίζουμε. Διότι ήδη. Ανοιχνεύω, δεν ξέρω αν έχουν κάποιο συμφέρον παρενέργεια. Ήδη ανοιχνεύω παρενέργειες στον τομέα της πολιτικής και δυσαρέσκεια. Στο εξοπλιστικό. Ακριβώς. Για τις κορβέτες αναφέρεσαι προφανώς. Όχι μόνο εκεί. Και δεν με ενδιαφέρει ποιες κορβέτες θα πάρουν. Μου είναι παντελώς αδιάφορο τη στιγμή που το ναυτικό έχει πει ότι οι τρεις που έχει προκρίνει, οι δύο έχουν μείνει, κάνουν και οι δύο. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει όμως οι σχέσεις με την Ιταλία και με τη Γαλλία να μείνουν σταθερές και με τις δύο. Δεν έχεις να κάνεις επιλογή σε συμμάχους σε αυτή τη συγκυρία. Πρέπει να προστατεύσεις τις διμερείς σχέσεις. Φυσικά θα ασκηθεί δρυμύτατη κριτική σε οποιονδήποτε έχει ευθύνες για αυτό το πράγμα. Δεν θα συγκαλύψεις οτιδήποτε, όποιος κι αν είναι. Αλλά πολλές φορές δεν είναι μόνο η πράξη, είναι και το ύφος, ο τρόπος που το θέτεις. Τα ίδια είχα πει και εγώ και για το ζήτημα της Ουκρανίας. Δεν υπήρχε καμία αντίρρηση για το πώς το χειριστήκαμε, για την ουσία του επιχειρήματος. Το δικό μου επιχείρημα ήταν λάθος το ύφος. Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα έχουμε και εδώ, γιατί έχουμε μια τάση να πηγαίνουμε στα άκρα. Με αποτέλεσμα να κάνουμε ζημιές, τις οποίες δεν επιδιώκουμε. Τις οποίες όμως τις συνέπειες των οποίων εμείς θα τις τραβήξουμε ως χώρα. Αυτό είναι που με απασχολεί. Ζαχαρέα, ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθούμε και συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.